Μη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε καλά? Μια χαρά. Προσπαθούμε με όλα αυτά που γίνονται. Εντάξει, το παλεύουμε. Έτσι, όλη η κοινωνία. Έχει γονατίσει η κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται στην κορυφή. Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι είναι η πολιτική. Φου, να δείτε τι γίνονται άλλες εποχές. Γνωρίζω και για το 90 τώρα μου θύμισες με το Κατσίκι. Παλιές ιστορίες. Πού να θυμηθούμε και το 89, όταν ήταν το Κουκουέ ενωμένο, ενωμένη αριστερά, ενιαίος συνασπισμός Κουκουέ και ΕΑΡ μαζί με Νέα Δημοκρατία. Τα έχουμε δει όλες αυτή τη χώρα, οπότε. Κοίταξε, τώρα άμα θες να ανοίξουμε τέτοιο θέμα, με τον ενιαίο συνασπισμό τότε και ποια θέση πήρε και εμείς έχουμε κάνει και την... Και την αυτοκριτική. Όλοι κάνουν αυτή την αυτοκριτική μας για αυτό το θέμα, αλλά τότε ήταν και μετά... για συγκεκριμένη περίοδο και με τώρα... συγκεκριμένα θέματα. Και τώρα για συγκεκριμένη περίοδο λένε και για συγκεκριμένα θέματα είναι. Καταλάβατε, έτσι πάντα δικαιολογούνται οι συμμαχίες. Ακόμη και αν δεν έχουν. Δεν κολλάνε πολιτικά. Όχι, όχι, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς δεν ξεπουλήσαμε τίποτα, δεν παλέψαμε για να πάρουμε καρέκλες και οφίτσια. Τέλος πάντων, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν θες να συζητήσουμε γι' αυτό, ευχαρίστω. Όχι, ό,τι θέλετε, αλλά να δούμε τη δήλωση για τα στρατόπεδα. Το θέμα των στρατοπέδων νομίζω ότι αφορά τώρα έτσι πάρα πολύ τις περιοχές μας, χιλιάδες συμπολίτες μας που θέλουν και να βρουν μια ανάσα, μια διέξοδο σε αυτά, αλλά κυρίως να αναδειχθεί και η ιστορικότητα των στρατοπέδων αυτών, να φέρουμε στη μνήμη μας τι έγινε εκείνη την περίοδο, την περίοδο της κατοχής και τι πρέπει να γίνει σήμερα. Ωραία. Η πρόταση αυτή έχει ειδικό ενδιαφέρον και θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Ωραία. Να σας πω πρώτον, γιατί προφανώς πάρα πολλοί ακροατές νομίζω ότι δεν θα γνωρίζουν. Φυσικά. Ότι σημαίνει στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Βαλκανίων. Πέρασαν πάνω από 22.000 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και χιλιάδες από αυτούς πήγαν για εκτέλεση ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας, όπου δεν γύρισαν ποτέ. Ήταν ένα πολύ βάναυστο στρατόπεδο, φόβητρο εκείνη την περίοδο. Ήταν εξακουστό δηλαδή για τη βαρβαρότητά του και ακριβώς αυτό το ρόλο έπρεπε να παίξει εκείνη την περίοδο, θέλανε να παίξει. Δηλαδή να τρομοκρατηθεί ο λαός. Ήταν η περίοδο, το 43 άρχισε να λειτουργεί το στρατόπεδο, από το Σεπτέμβριο του 43 μέχρι το Σεπτέμβριο του 44. Και επειδή είχε αναπτυχθεί ένα κίνημα αντίστασης πολύ ισχυρό εκείνη την περίοδο, ήθελαν να παραδειγματίσουν με κάποιο τρόπο ότι αν παίρνετε μέρος στην αντίσταση, αυτό θα είναι το τέλος σας, να μαρτυρήσετε μέσα σε ένα στρατόπεδο και να εκτελεστείτε σε ένα σκοπευτήρι. Ναι, είναι προφανές ότι θα έπρεπε να έχει γίνει. Τόσες κυβέρνησεις πέρασαν. Αλλά τώρα, πώς μπορεί να υλοποιηθεί? Θα σας πω το εξής. Να θυμίσω μόνο ότι η κορυφαία στιγμή του στρατοπέδου ήταν η Πρωτομαγιά του 1944, που εκτελέστηκαν 200, ήταν παλιοί ακροναυπιώτες κομμουνιστές αυτοί, οι οποίοι εκτελέστηκαν σαν αντίπεινα για το θάνατο ενός γερμανού στρατηγού. Και εκτελέστηκαν στο σκοπευτήρι της Κεσαριανής. Αυτή ήταν η πιο μαζική εκτέλεση και πολύ σημαντική έτσι το 1944. Τώρα από τότε έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες των κατοίκων της περιοχής. Έχει χαρακτηριστεί το μπλοκ 15, το οποίο ήταν ένα από τα κτίρια, το στρατόπεδο είχε πάρα πολλά κτίρια σαν κρατητήρια. Το ένα από αυτά ήταν το μπλοκ 15, το οποίο ήταν ο προθάλαμος όσων πήγαιναν για εκτέλεση. Αυτό λοιπόν το μπλοκ 15 έχει χαρακτηριστεί, έχει σαν διατηρηταίο μνημείο και αυτό το διεκδικούμε σαν Δήμος. Έχουμε δύο διεκδικήσεις. Η πρώτη είναι να απομακρυνθεί το στρατόπεδο. Είναι μια μεγάλη έκταση που σας λέω θα λειτουργήσει σαν πνεύμονας ανάσας για όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Είναι 3.200 στρέμματα, καταλαβαίνετε, μια τεράστια έκταση που πρέπει να ανοίξει στον κόσμο, να χαρεί τη φύση ο κόσμος. Είναι στο, για να σας δώσω να καταλάβετε, στο Ποικίλου Όρος. Είναι στους πρόποδες του Ποικίλου Όρους, πίσω από το Αττικό Νοσοκομείο.
αυτό το στρατόπεδο. Και επίσης θέλουμε το μπλοκ 15 να αποδοθεί άμεσα στο Δήμο και να γίνει εκεί το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Ακούγονται εξαιρετικές και οι δύο ιδέες. Το ζήτημα είναι το πώς, δηλαδή πόσα χρήματα χρειάζονται, ποια βήματα θα πρέπει να γίνουν, αν υπάρχει και αν υπάρχει ενδιαφέρον και από τους υπόλοιπους, γιατί είναι δύσκολη εποχή που ζούμε. Ναι, αυτό από τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους εννοούμε. Ναι, το κατάλαβα. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα χρημάτων πιστεύω, γιατί με πολύ λίγα χρήματα μπορεί να γίνει ένα μουσείο που θα στεγάσει τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Θα πρέπει κυρίως η νέα γενιά να μάθει το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, να τιμήσουμε αγωνιστές όπως ο Ναπολέωνος Σογκατζίδης, που ενώ του χάριζαν την ελευθερία δεν δέχτηκε, γιατί θα πήγαινε άλλος αγωνιστής στη θέση του και εκτελέστηκε ο ίδιος. Δεν ξέρω αν έχετε δει το τελευταίο σημείωμα, την ταινία του Παντελή Βούλγαρη, που περιγράφει ακριβώς αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν την Πρωτομαγιά του 44 στο στρατόπεδο. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά από τη μία το κόστος και από την άλλη ιστορική μνήμη. Βαραίνει όπως και να το κάνουμε πολύ περισσότερο ιστορική μνήμη. Γι' αυτό νομίζουμε ότι η πολιτεία, ενώ έχει δεσμευτεί προφορικά πάρα πολλές φορές ότι θα γίνει απόδοση του χώρου, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν προχωρήσει αυτό το βήμα. Εδώ είμαστε για να το υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μας δίνετε δυνατότητα να πάρει διάσταση ένα θέμα για το οποίο σας λέω, το οποίο αφορά όλο το λαό. Πιστέψτε με, και κυρίως και τη νέα γενιά. Είναι σημαντικό, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να ακούσουμε την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.